ζωτικό χώρο της χώρας, προχωρώντας όχι με προκλητικότητα, αλλά με θράσος και απόλυτη παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας, με απρόβλεπτες συνέπειες, χαρακτήρισαν την κίνηση των Τούρκων στην Αλεξανδρόπολη Έλληνες πρεσβευτές, μιλώντας στις αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη. Οι πτήσεις των τουρκικών μαχητικών σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη, πάνω από το σημείο που προβλέπεται η πλωτή βάση υγροποιημένου φυσικού αερίου και μάλιστα λίγες ώρες όπως αποκαλύφθηκε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, θέτει τις βάσεις όπως εξήγησαν οι Έλληνες διπλωμάτες και όχι μόνο, για μια αναγκαστική και άμεση αλλαγή ως προς την αντίδραση της Ελλάδας, που υπό το βάρος μιας ανεκτικής στάσης έως τώρα κινδυνεύει άμεσα, όπως εξήγησαν. Είναι μια πράξη υπεροψίας, αποθέωσης αυθαιρεσίας και προειδοποίησης ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε κατά ένα χιλιοστό την διεκδικητική και επεκτατική πολιτική της εις βάρος μας. Έτσι πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Έκαναν μια εικονική προσέγγιση και έπιασαν και την αεράμινά μας στον ύπνο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από τους Τούρκους, να αποδείξουν ότι μπορούν να χτυπούν όποτε θέλουν, όπου θέλουν, και όποιος νομίζει ότι μπορεί να σηκώσει το γάντι, οι Τούρκοι δεν έχουν καμία αντίρρηση, γι' αυτό το ρίχνουν, για να το σηκώσει κάποιος. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν το σηκώνει. Εγώ θα έλεγα πρώτα να καταρρίψουμε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και μετά να επικοινωνήσουμε σε ανώτατο επίπεδο με τους Αμερικανούς. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Διότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά πια. Διπλά ανησυχητικά για το τι μπορεί να δημιουργήσει αυτή η επιθετική και προκλητική στάση των Τούρκων απέναντι στη χώρα ήταν τα όσα είπε πρώην Έλληνας πρέσβης στην Φιλανδία, που περιέγραψε μεταξύ άλλων ότι η ανεκτικότητα που δείχνει η Ελλάδα στις συνεχείς παραβιάσεις και στην προκλητικότητα των Τούρκων έχει δημιουργήσει μια εικόνα στο εξωτερικό που κάθε άλλο παρεξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας, καθώς δεν λείπουν οι ερμηνείες περί αιτιολογημένης στάσης των Τούρκων, εφόσον δεν υπάρχει ελληνική αντίδραση. Δεν έχει νόημα να διαμαρτύρεται κανείς για την εκατοστή παραβίαση όταν έχει ανεχθεί τις προηγούμενες 99. Αυτό μου το είχαν πει ευθέως οι Φιλανδοί. Μήπως δεν είσαστε σίγουροι για την εθνική σας κυριαρχία πάνω στα νησιά? Και αυτές οι αντιρρήσεις, τώρα που η Φιλανδία έρχεται μέσα στο ΝΑΤΟ και θα μετέχει πλήρως στις συζητήσεις στη Στρατιωτική Συμμαχία και στο Συμβούλιο Μονίμων Αντιπροσώπων, αυτές οι αντιλήψεις θα μας εκπλήξουν δυσάρεστα. Εδώ μας στέλνουν οι άλλοι μηνύματα ότι εμείς κάνουμε από τώρα αυτή τη στιγμή ασκήσεις ετοιμότητας για να προσβάλλουμε την επένδυσή σας αυτή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Λύκο, τέτοιου είδους επενδύσεις για να μακροημερεύσουν και να αποδώσουν χρειάζεται σταθερότητα. Οι Έλληνες πρεσβευτές έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και κάλεσαν την πολιτεία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις νέες προκλητικές κινήσεις των Τούρκων, προφυλάσσοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είχαμε τις παραβιάσεις και τις παραβιάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έχουμε το νέο. Έχουμε τα UAVs που μπαίνουν. Δεν θα μπορούσε να λυθεί μια μέρη να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα UAVs? Που εάν υπάρχει η βούληση πραγματικά, μπορεί να γίνει μια κατάργηση ενός UAV και είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα, για να στείλουμε ένα μήνυμα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει βούληση. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία που υπάρχει από τις ελληνικές κυβερνήσεις να δείξουν μια στιβαρή στάση απέναντι στην Τουρκία. Και συμφωνώ με αυτό που λέτε, που είπατε προηγουμένως, ότι τελικά όλες οι κυβερνήσεις υποχωρούν θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη στάση τους η Ελλάδα θα είναι περισσότερο ωφελημένη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν βρέθηκε κάποιος δυνατός ηγέτης που να πάρει τα πράγματα πάνω του και να δώσει μια λύση σε αυτό το κομμάτι.